Θα καλημερίσω την πρόεδρο της ΕΛΜΕ, την κυρία Αρετή Σπαχή. Καλημέρα σας, κυρία Σπαχή, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλά είμαστε. Χαίρομαι να είστε καλά. Βγήκε η είδηση ότι 5η-29 του μήνα στη 1 το μεσημέρι ότι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι μάλιστα έχουν, λέει, ήδη ενημερωθεί και οι διευθυντές των σχολείων για το τι θα γίνει διαδικαστικά το πρωί της Παρασκευής. Είναι αλήθεια όλο αυτό? Της Πέμπτης είναι αλήθεια όλο αυτό? Ναι, αυτή την πληροφορία είχαμε και εμείς χθες το απόγευμα, ότι την Πέμπτη, όντως την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, θα κοινοποιηθούν οι βαθμοί των παιδιών στα σχολεία, θα αναρτηθούν. Βέβαια να πούμε ότι τώρα υπάρχει και ένα σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των μαθητών, δηλαδή όσοι μαθητές έχουν ενταχθεί στις εξετάσεις, είναι δηλαδή υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, παίρνουν πια τη βαθμολογία τους μέσω SMS. Άρα και οι ίδιοι πληροφορούνται. Ωστόσο, η ανάρτηση γίνεται όντως στα σχολεία την Πέμπτη. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία είχαμε χθες το βράδυ, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι αδιαφυσβήτητο, δηλαδή μια εγκύκλειος, μια γραπτή δέσμευση, εν πάση περιπτώσει, του Υπουργείου ότι την Πέμπτη σίγουρα Μα ούτως ή άλλως έλεγαν 28 με 30 του μήνα ότι θα γινόταν αυτό, κυρία Σπαχή, αλλά επειδή έτσι έχει δει και το φως της δημοσιότητας και βγήκε από χθες το απόγευμα αυτή η είδηση, θέλαμε να το τσεκάρουμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουν τα παιδιά και την δική τους την αγωνία. Έχουν δηλαδή ολοκληρωθεί έχει ολοκληρωθεί και η βαθμολόγηση δηλαδή των γραπτών και έχουν φύγει τα στοιχεία, γιατί λέγανε ότι ενδεχόμενα και σήμερα ή και τη Δευτέρα, όπου η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δεν έχει ολοκληρωθεί, τα βαθμολογικά κέντρα να είναι ανοιχτά και εκεί βέβαια όπου το επιθυμούν οι καθηγητές, ώστε την Τρίτη όλα τα στοιχεία να έχουν φύγει και να έχουν πάει προς το Υπουργείο. Ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε? Ναι, σε ό,τι αφορά το βαθμολογικό κέντρο εδώ του Ηρακλείου, έχει τελειώσει η βαθμολόγηση και η αναβαθμολόγηση. Κανείς συνάδελφος βαθμολογητής δεν εργάζεται στο βαθμολογικό κέντρο του Ηρακλείου. Ουσιαστικά δουλεύει μόνο το προσωπικό που αναλαμβάνει το γραφειοκρατικό τεχνικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά την βαθμολόγηση, έχει τελειώσει το έργο των συνάδελφων. Κανείς δηλαδή συνάδελφος δεν... Μιλάτε μόνο για το βαθμολογικό κέντρο Ηρακλείου που είπατε πριν από λίγο ή για το σύνολο με την εικόνα που έχετε? Τώρα μίλησα για το βαθμολογικό κέντρο Ηρακλείου. Όμως έχω μια συνολικότερη εικόνα πανελλαδικά. Δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει βαθμολογικό κέντρο που να μην έχει τελειώσει. Έχουν καταθέσει τις δυνάμεις τους, οι συνάδελφοι, τη συνέπειά τους. Υπάρχει το δυναμικό, το επιστημονικό. Οπότε το έργο της βαθμολόγησης έχει τελειώσει. Μάλιστα. Δεν, από αυτή την άποψη δεν υπάρχει ζήτημα. Ωραία. Αυτό είναι τα σχολεία που είναι θετικό. Βαθμολογικά κέντρα. Είναι εκτός της διαδικασίας των εκλογών. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτό είναι και το αυτονόητο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία, το να θέλει κάποιος να δει το γραπτό του ή να πάει σε αναβαθμολόγηση, αυτό είναι που ακολουθεί λίγο παρακάτω. Όπως επίσης και η κατάθεση των μηχανογραφικών, νομίζω ότι έρχεται μετά και την ανακοίνωση της βαθμολογίας στα ειδικά μαθήματα, δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια. Έτσι. Τα μηχανογραφικά, για να ξεκινήσουμε από εκεί, κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών και στα ειδικά μαθήματα. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι η σύνταξη του μηχανογραφικού. Το ζήτημα είναι η ΕΔΕ. Είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένα όριο που ουσιαστικά πάλι θα οδηγήσει 30 με 40 χιλιάδες παιδιά εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην ισοτίμηση των τίτλων των κολεγίων με των πτυχίων του δημοσίου, με τα πτυχία του δημοσίου,
Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση λέει, γιατί το θέσπισε αυτό το βάρβαρο μέτρο, ότι δεν σας αναγνωρίζονται δυνατότητα, γιατί η επίδοση σας είναι χαμηλή, να εισαχθείτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου. Ωστόσο, αν πληρώσετε, να πάτε σε ένα ιδιωτικό κολέγιο, έχετε, τότε σας αναγνωρίζονται δυνατότητα να προχωρήσετε όπου θέλετε. Δηλαδή είναι ανίκανοι για τις σχολές του τις πανεπιστημιακές του δημοσίου και είναι πάρα πολύ ικανοί όταν πληρώσουν, βρεθούν στα ιδιωτικά κολέγια. Είναι ένα μέτρο το οποίο απαιτούμε να καταργηθεί. Ουσιαστικά βάζει ένα επιπλέον φραγμό στην μόρφωση των παιδιών, των λαϊκών οικογενειών, γιατί εντάξει, πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά τις δυσκολίες των εξετάσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, την κοινωνική, να υποστηριχτούν μορφωτικά, πάντα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην εισαγωγή, στην επίδοσή τους και ως εκ τούτου και στην στον περαιτέρω βηματισμό τους στα γράμματα και στις σπουδές. Κυρία Σπαθή, αυτή είναι η 30.000-40.000 παιδιά, είναι παιδιά των λαϊκών οικογενειών, είναι παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, είναι παιδιά που ουσιαστικά διώχνονται από το πανεπιστήμιο. Γιατί το λέω? Γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν θα βρεθούν δηλαδή στα κολέγια. Κυρία Σπαχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά, να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν έχουν επιλέξει στη ζωή τους. Αυτό είναι το μοναδικό. Σας ευχαριστώ και εγώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας.